Καλημέρα, κυρία Καθοπούλη, και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτη μέρα της Άνοιξης, εδώ στο τρίτο δημοτικό σχολείο, γιατί έχουμε ένα ραντεβού κατά χρόνο αυτή τη μέρα. Έχουμε ένα ραντεβού, βέβαια το ραντεβού ήταν χθες. Χθες βάλαμε σε όλο το σχολείο, απλά η πρώτη τάξη είχε να πάει εκτός σχολείου να κάνει μια άλλη δράση. Και δεν προλάβαμε να βάλουν τα παιδιά, οπότε θα το βάλουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Χθες πάντως τον κλέψαμε κανονικά. Πολύ ωραία. Τι έχουμε λοιπόν ετοιμάσει εδώ για να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει για όλα τα παιδιά και για τους δασκάλους. Βέβαια το Μάρτιο είναι έτοιμος, απλά θα το βάλουμε στα παιδάκια. Πολύ ωραία. Ένας-ένας λοιπόν. Ένας. Θα ξεκινήσει εδώ. Να βάλει στο χεράκι του το Μάρτι. Αφού έτσι το θέλει το έθιμο. Ναι. Και για θυμίστε, κυρία Καθοπούλη, γιατί βάζουμε το Μάρτι στο χέρι μας, γιατί κάνουμε αυτή την κατασκευή. Για τον ήλιο, μας λένε βέβαια οι παλιοί. Συνήθως λένε είναι άσπρο, ροζ, κόκκινο. Από ό,τι ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Ναι. Άσπρο ροζ κόκκινο, εμείς βάζουμε άσπρο κόκκινο. Είναι λέει για να μην μας κάψει ο ήλιος, για να είμαστε άσπροι, και το ροζ είναι για να ροδίσουμε. Πολύ ωραία. Επειδή φαίνεται το Μάρτι, είναι αρκετά ζεστός ο ήλιος όταν εμφανίζεται. Και μετά βέβαια θα το βάλουμε καθιερωμένο στο μούρι μας. Ναι, έτσι, μάλιστα. Είναι κάποιες συνήθειες. Ναι. Εσείς παιδιά φοράτε κάθε χρόνο Μάρτι? Ναι. Μπράβο, μπράβο. Έχουν βάλει, έχουν βάλει όλοι έχουν φορέσει, μπράβο. Όλοι, όλοι φοράνε. Τρεις. Μία που μου έδωσε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Μπράβο, παιδιά. Για να δω και τα δικά σας κορίτσια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πω, πω. Είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Χαίρομαι που τηρούμε κάθε μέρα και όποιο έθιμο υπάρχει. Πρέπει, πρέπει. Τα παιδάκια το περίμεναν. Χαίρομαι που σε κάποια σπίτια ήδη έφεραν και είχαν στο χεράκι τους το Μάρτι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τα μικρά και ασήμαντα εντός εισαγωγικών. Η ζωή μας γίνεται πιο όμορφη και πολύ έχει σωστό. Κάθε μέρα τη δική της αξία. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτό. Έχουμε κάποια πράγματα που τα ακολουθούμε είτε από το σπίτι είτε από το σχολείο. Τα θυμόμαστε, τα υιοθετούμε. Για να δω, αγάπη μου, και εσύ το δικό σου Μάρτι. Να και το κορίτσι μας εδώ. Πάρα πολύ ωραίες. Εσύ φόρεσες? Σε λίγο θα φορέσουν, σε λίγο τα υπόλοιπα παιδιά. Μπράβο, χαίρομαι. Πώς πήγε η γιορτή του σχολείου, πώς πήγε η βράβευση? Η βράβευση πήγε πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας δώσουμε και το βιντεάκι που έγινε η βράβευση. Για να το χαρούν περισσότερο και οι γονείς. Φυσικά. Ήταν κάτι που εγώ παρακολούθησα όλη τη διάρκεια της βράβευσης. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα που τόσο σχολεία, τόσοι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα πασχίζουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Πολύ σωστό. Το καθένας είχε το δικό του στόχο, το δικό του σκοπό και τον αλληλοποιούσε ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή και της κοινότητας της σχολικής. Φυσικά ένιωσα την περηφάνεια με τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό που χαρακτηρίστηκε και από την κυρία που μίλησε με τον κύριο Θεμιστοκλή είναι η εξωστρέφεια του σχολείου και πιστεύω ότι πλέον αυτό είναι και ο στόχος. Γιατί οτιδήποτε γίνεται μέσα στο σχολείο, αν δεν περάσει το μήνυμα στην κοινωνία για να αφυπνίσουμε και να βάλουμε στο παιχνίδι γονείς, κοινωνία και φορείς, χάνεται. Λειτουργεί αυτό που λέω πολλές φορές σαν απλή φωτοβολίδα. Υπολειτουργεί. Καιρός είναι λοιπόν τα σχολεία να μην έχουμε σαν στόχο να κάνουμε μία δράση μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι κάναμε μία δράση. Σωστό. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Το σκοπό του, το ρόλο του, του δείχνω έχει ολοκληρωθεί. Σκοπός τώρα είναι κάθε φορά που θα κάνουμε μία δράση να έχει εξωστρέφεια, να έχουμε συνεργάτες μας και αρρωγούς την ίδια την κοινωνία. Πολύ και οτιδήποτε σωστό. Κάνουμε να έχει συνέχεια. Πάμε είναι σε πράξεις λοιπόν. Πάρα πολύ σημαντικό η συνέχεια, γιατί πολλές φορές όταν τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο ή όταν βλέπουμε τους παλιούς μας μαθητές να λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, λέμε «μα εμείς δεν το είπαμε». Το είπαμε, ξεχάστηκε, γιατί δεν κρατήσαμε τη συνέπεια. Άρα η εξωστρέφεια του οτιδήποτε πολύ κάνουμε σωστό. Είναι αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα. Και είδαμε το ρεπορτάζ που κάναμε με τον Λαχανόκηπο, τι ανταπόκριση και τι χαρά έδωσε στον κόσμο που έγραψε τα καλύτερα σχόλια. Ήθελα να ρωτήσω όμως, επειδή δεν προλάβαμε την άφιξη του κ. Επάρχου
με την ποσότητα την επιπλέον. Ναι. Τι έγινε μετά, ήρθαν μετά και... ήρθανε, μας φέρανε 10 σακιά. Ωραία. Ακόμα, ναι. Μας φέρανε τα παρτέρια, τα οποία πάλι και αυτά τα ανέλαβε ο κύριος Θέμης και πάμε λίγο παρακάτω πάλι, πολύ πάμε ωραία. Να υλοποιήσουμε το επόμενο πρόγραμμα και ξαναλέω, βλέπω πλέον ότι αυτό έγινε συνείδηση στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βέβαια η 7η Μαρτίου πλησιάζει, αλλά έπεσε φέτος καθαρό Δευτέρα. Άρα πάμε για Κυριακή 13 Μαρτίου, έτσι. 13 του Μάρτη, στις 11 θα γίνει μέσα στην τάξη ο καθένας ή... Κάποια σχολεία θα κάνουν μια πιο ανοιχτή γιορτή. Αυτό πλέον έχει να αποφασίσει η κάθε σχολική κοινότητα, το πώς θα γίνει ο εορτασμός. Φυσικά. Ο εορτασμός δεν θα γίνει την Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Ναι. Άρα η παρέλαση κανονικά την Κυριακή. Κανονικά την Κυριακή. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε, διότι και αυτό είναι ένα δυνατό κομμάτι που δεν πρέπει να φεύγει μέσα από την χρονιά μας και τους μήνες. Αλλά βλέπετε, όταν πέφτει μια πανδημία, τι μπορεί να κάνει κανείς, ναι, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Πιστεύω ότι μας έχει μουδιάσει ως κοινωνία και κάθε φορά αυτό το μουδιασμα πρέπει σιγά σιγά προσέχοντας να κάνουμε σταθερά βήματα για να αφήσουμε στα παιδιά μας αναμνήσεις, μηνύματα, χαρές και έντονα συναισθήματα. Γιατί όλοι μας δεν θα θυμόμαστε το μάθημα της ιστορίας που μας έκανε ο τάδε δάσκαλος, θυμόμαστε όμως τη θεατρική παράσταση, βέβαια. Θυμόμαστε το ποίημα που είπαμε, θυμόμαστε τη σειρά που είχαμε στην παρέλαση και αυτά σιγά σιγά γίνονται αναμνήσεις και συνείδηση. Και ας ελπίσουμε ότι και τα παιδιά της Ουκρανίας κάποια στιγμή θα βρουν την καθημερινότητα και τη συμμετοχή τους και πάλι στα σχολεία. Όπου και αν είναι αυτό, γιατί πόσος κόσμος έχει ξεριζωσηθεί αυτή την ώρα. Αυτή την διότι... ώρα είναι μια ώρα πολύ δύσκολη για ακριβώς, όλο τον κόσμο. Ναι, που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, να ευχηθούμε... Καλό μήνα. Καλό μήνα. Με υγεία και ειρήνη. Ειρήνη. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή